Μετά από μια συγκλονιστική μάχη, ο Χριστόδουλος Τοψίδης κατάφερε τη μεγάλη ανατροπή και πλέον είναι ο νέος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επικρατώντας του Χρήστου Μέτιου. Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Σύνθεσης που κυριάρχησε σε Εύρο, Δράμα, Καβάλα και με ανεβασμένα ποσοστά στη Ξάνθη, κατάφερε να κάνει την ανατροπή μετά από μια μεγάλη μάχη απέναντι στον επί 9 χρόνια Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο. Χριστόδουλος Τοψίδης κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό 50,86% έναντι του 49,14% του Μέτιου. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σήμερα ανοίξαν οι πολίτες της περιφέρειας και η περιφέρειά μας. Από αύριο... Μόλις μου τηλεφώνησε ο Περιφερειάρχης και μου έδωσε συγχαρητήρια και όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Μου είπε ότι από αύριο ένα γραφείο στην περιφέρεια για να ενημερωθούμε και να δουλέψουμε. Είναι μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Αξίζουν όλα αυτά τα παιδιά συγχαρητήρια που δεν μας παρατήσανε τη δεύτερη Κυριακή. Η δεύτερη Κυριακή είναι μια άλλη εκλογική αναμέτρηση. Δώσαμε τη μάχη 115 άνθρωποι από τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Εύρο και πιστοί στο στόχο μας, σας πείσαμε και μας δικαιώσατε. Η περιφέρειά μας χρειάζεται ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά, που είναι ανεξάρτητοι, που δεν τους ενδιαφέρουν τα κόμματα και τους ενδιαφέρει ο τόπος τους. Μας χτυπήσανε κάτω από τη μέση, μέσα ενημέρωσης. Τις τελευταίες μέρες βγάζανε δημοσιεύματα. Προσπαθήσανε εξωγενείς δυνάμεις να σε επηρεάσουν. Αλλά κρατήσατε γιατί είστε όρημοι, έχετε αποφυσικότητα, έχετε θάρρος και έχετε γνώση αγορά. Δηλώνω υπεύθυνα. Από αύριο θα είμαι περιφερειάρχης για όλους τους πολίτες της περιφέρειας. Και αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που μας ψήφισαν. Σε εμάς δεν χωράνε διακρίσεις, δεν χωράνε κόμματα. Τα προβλήματα του τόπου είναι το κόμμα μας. Η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά δεσμεύομαι ότι δεν φοβάμαι. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε σχέδιο και θα δουλέψουμε για το καλό του τόπου. Και τα αποτελέσματα σε 5 χρόνια θα είναι ορατά και οι δείξεις θα μας δείχνουν. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά αυτά για το κουράγιο, τη δύναμή τους και την αγάπη για τον τόπο τους. Όλοι μαζί χωράμε στην περιφέρεια. Όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Από τα πρώτα αποτελέσματα υπήρξε αισιοδοξία με τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης, ωστόσο να κρατούν χαμηλούς τόνους. Σήμερα είναι η γιορτή της δημοκρατίας και ένα πράγμα που θα έπρεπε να μας προβληματίσει όλους την επόμενη μέρα είναι το πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές. Αυτό την επόμενη μέρα ελπίζω να σκύψουμε όλοι πάνω από αυτό το θέμα και να το δούμε τι έχουμε κάνει λάθος. Από εκεί και πέρα είμαστε στο 60% της ενσωμάτωσης, δείχνει ότι έχουμε ένα μικρό προβάδισμα. Περιμένουμε και εμείς με αγωνία τα αποτελέσματα και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, εκτός φυσικά και από την παράταξή μας, ό,τι καλύτερο για τον τόπο. Θεωρώ ότι οι πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
επέλεξαν το συνδυασμό μας, επέλεξαν να κάνουν μία ανατροπή, μία αλλαγή στη διοίκηση και να επιλέξουν μία παράταξη χωρίς να είναι χωρίς εξαρτήσεις και βέβαια χωρίς υποδείξεις. Αυτό που δεν πίστεψαν μέχρι στιγμής από το αποτέλεσμα που καταγράφεται ίσως κάποιοι πολίτες, αυτό που προσπάθησαν να κάνουν και οι κομματικοί μηχανισμοί απέναντι στην περιφερειακή σύνθεση και σε όλους εμάς, δεν το επέτρεψαν από ό,τι φαίνεται οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προέταξαν την αντίστασή τους για μια αλλαγή στην περιφέρειά μας, τέτοια που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο δρόμο, να μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα και να κάνουμε μια αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα χρόνια ως διοίκηση της περιφέρειας. Από την άλλη πλευρά, ανακοίνωση για το αποτέλεσμα εξέδωσε ο Χρήστος Μέτιος, δίνοντας παράλληλα συγχαρητήρια στο Χριστόδουλο Τοψίδη. Θέλω να συγχαρώ τον νέο Περιφερειάρχη, κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, για την εκλογική του νίκη και να ευχηθώ στον ίδιο και στους συνεργάτες του καλή δύναμη και καλό έργο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της περιφέρειάς μας που πίστεψαν στο έργο μας και μας εμπιστεύτηκαν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της παράταξής μας και τους συνεργάτες μας που έδωσαν έναν έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα. Η πλειοψηφία των πολιτών αποφάσισε να συνεχίσουμε από τη θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαβεβαιώνουμε όλους τους πολίτες ότι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα ασκήσουμε τα καθήκοντά μας ως αντιπολίτευση.